Στις αρχές του 13ου αιώνα, χτίστες από την Ήπειρο εγκαταστάθηκαν στην Αρκαδία και έφτιαξαν ένα χωριό από πέτρα, τα λαγκάδια νυχτισμένα πάνω σε γκρεμό. Στα 1100 μέτρα υψόμετρο, όλα τα μπαλκόνια έχουν την καλύτερη θέα και από μακριά μοιάζουν όλα κρεμασμένα από το βουνό, μέσα στο πράσινο. Μόλις 66 χιλιόμετρα από την Τρίπολη και 78 από τον Πύργο, τα λαγκάδια αποτελούν πλέον προορισμό για αυτούς που θέλουν να περάσουν Σαββατοκύριακο ξένιαστο και γεμάτο οξυγόνο. Μπαίνοντας στο χωριό, αντικρίζεις το περίφημο πέτρινο ρολόι, αλλά και σπίτια με ιστορία αιώνων. Πολλά από αυτά είναι χτισμένα και διατηρημένα από το 16ο ακόμα και από το 13ο αιώνα. Μάλιστα, από το 1987 το χωριό έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός, που σημαίνει ότι όλοι πρέπει να τον διατηρούν όπως ακριβώς ήταν και παλιά. Αυτό το χωριό όμως είχε δυναμικό ρόλο και στην Επανάσταση του 1821. Από εδώ κατάγεται η μεγάλη και ιστορική οικογένεια των Δελιγιανέων, με πολύ σημαντική συνεισφορά στην Επανάσταση, με πολύ γνωστούς ήρωες, τον Κανέλο Δελιγιάννη και όλους τους ήρωές του, τον Ιωάννη Θεοφιλόπουλο. Και βασικά ήταν πάρα πολύ μεγάλη και ουσιαστική προσφορά των Λαγκαδίων και των συγκεκριμένων οικογενειών και λοιπόν οικογενειών στον επαναστατικό αγώνα. Πόσο χρονών είστε? Μικρόφωνο πρωτοκαταγωγό. Α, εντάξει, μια χαρά. Όταν περνάς από το χωριό, δεν γίνεται να μην σταθείς να πιεις ένα καφέ. Στην κεντρική πλατεία τα μαγαζιά με τα παραδοσιακά προϊόντα κυριολεκτικά σε καλούν να δοκιμάσεις τις γεύσεις αυτού του τόπου. Γλυκά του κουταλιού, ξηρή καρπή με μέλι, λίγο το καθαρό οξυγόνο, λίγο και το κρύο σου ανοίγουν την όρεξη. Αυτά όμως μπορείς να τα βρεις παντού. Τέτοια υφαντά όμως όχι. Η Μαρία και η Γεωργία είναι μαθήτρια στο Λύκειο των Λαγκαδίων. Το χωριό τους προσφέρει σχεδόν τα πάντα. Αναγκάζονται όμως να πηγαίνουν έρχονται κάθε μέρα στην Τρίπολη προκειμένου να παρακολουθούν μαθήματα σε φροντιστήρια. Τα κορίτσια μας ξενάγησαν στο χωριό και μας μίλησαν για τη ζωή τους όπως είναι τώρα, αλλά όπως την ονειρεύονται και μετά από χρόνια. Πήγαινα φροντιστήρια στην Τρίπολη, γιατί εδώ δεν υπάρχουν βασικά. Είναι λίγο δύσκολο βέβαια, γιατί η μετακίνηση είναι λόγω του καιρού που οι συνθήκες δεν μας επιτρέπουν κάποιες φορές να μετακινηθούμε. Και οι δύο μου πατέρες θέλετε να φτάθουμε λογικά, έτσι? Όχι, αυτή είναι συγκεκριμένη. Γιατί δεν θα σας άρεσε να επιστρέψετε εδώ στον τόπο σας? Να επιστρέψουμε, ίσως, αν πάρουμε κάποια μετάθεση εκεί που θα... Αλλά δεν υπάρχουν δουλειές εδώ πέρα. Δεν είναι δύσκολο. Κάθε σπίτι εδώ έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γωνιά κρύβει αναμνήσεις ετών. Εδώ η κάθε οικογένεια έχει πραγματικά το δικό της σπίτι. Μέχρι πριν κάποια χρόνια στην Ελλάδα, σε κάθε χωριό όταν γεννιόταν ένα αγόρι, η χαρά ήταν μεγάλη. Εδώ στα Λαγκάδια η χαρά ήταν διπλή, γιατί ξέραν από πριν ότι θα γίνει χτίστης. Ο κύριος Παναγιώτης είναι χτίστης ή καλύτερα πετράς. Οι συγχωριανοί του μάλιστα τον αποκαλούν Καλατράβα. Το πετύχαμε εν ώρα δουλειάς. Εδώ όλοι οι πετράδες είναι. Όλοι? Δεν υπάρχει... Ποια γενιά είστε εσείς, δηλαδή? Ποια γενιά είστε εσείς? Είναι από παππούλι προς πάπου και πατέρα και γιο. Και συνεχίζει ακόμα. Λένε ότι όσοι ζουν σε ορεινούς και άγονους τόπους είναι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το μυαλό τους πιο πολύ ψάχνοντας να βρουν τρόπους για να ζήσουν. Είναι και πιο χαμογελαστοί, γιατί όταν μάθεις τις δυσκολίες αισθάνεσαι καλύτερα τη χαρά. Τέτοιους ανθρώπους γνωρίσαμε στα Λαγκάδια.